κάνεις αυτούς. Πάμε. Έτοιμη το παιδί. Η 197η επέτειος από το προσκύνημα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη εδώ στην Παναγιά, στο Χρυσοβίτσι, μας παρέχει την ιστορική ευκαιρία αφενός να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στο γέρο του Μουριά και αφετέρου να λογιστούμε τι σηματοδοτεί αυτή η βαριά κληρονομιά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη για όλους εμάς σήμερα και τι εκπέμπει το εθνικό κυριολεκτικός ηγετικό του πρότυπο. Πρώτον, οφείλουμε να μην λησμονάμε ποτέ την απαράμιλη συνεισφορά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην αθεγεσία του 1821. Δίχως τη γενναιότητα, τη στρατηγική ικανότητα και το εθνικό ήθος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η πορεία της εθνικερσίας, αλλά και η πορεία του νεότερου ελληνικού κράτους, δεν θα είχε ευοδοθεί με τον τρόπο που την κατέγραψε η ιστορία. Δεύτερον, το παράδειγμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη αποδεικνύει ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε λαός και έθνος της ειρήνης. Είμαστε όμως εξίσου και αυτονοήτως λαός και έθνος της ελευθερίας, την οποία θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε, έναντι πάντως, αποδεικνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και ιδίως προς καθέναν που θα επιβουλευόταν τα σύνορά μας, το έδαφος μας, την κυριαρχία μας, που είναι σύνορα, έδαφος και κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είμαστε άξιοι απόγονοι μεγάλων προγόνων, αλλά και άξιοι της πατρίδας. Στο σημείο αυτό, και μιας και μιλάμε για ειρήνη, θέλω να τονίσω ότι για μας τους Έλληνες είναι ευπρόσδεκτες οι χθεσινές δηλώσεις του Πρόεδρου της Τουρκίας, κ. Ταΐπ Ερντοάν, για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Μόνο που τέτοιες δηλώσεις έχουν σημασία και αξία όταν συνοδεύονται από έργα. Και κάτι τέτοιο δεν προκύπτει αν λογιστεί κανείς αυτό το οποίο τονίστηκε από την πλευρά του σχετικά με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι κρατούνται αυθαιρέτως για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά παράβαση κάθε έννοιας φιλίας και καλής γειτονίας. Τα όσα δε υπονοούν κάποιοι και δυστυχώς ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν έχουν αποδοθεί σωστά αυτά τα οποία είπε, ότι τίθεται ζήτημα ανταλλαγής, διανύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο. Όπως επίσης, είναι πραγματικά λυπηρό να υπάρχει τέτοια σύγχυση ανάμεσα σε στρατιωτικούς που κρατούνται, όπως είπα, αυθαιρέτως και Τούρκους πολίτες οι οποίοι έχουν πάρει πολιτικό άσυλο σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μια τέτοια σύγχυση σημαίνει άγνοια του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας, η οποία είναι κυριολεκτικώς απαράδεκτη. Τρίτον, τα έργα και οι μέρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μας θυμίζουν ότι εμείς οι Έλληνες, ό,τι μεγάλο και σημαντικό το επιτύχαμε ενωμένοι και μαραγή ενότητα. Και ο διχασμός ήταν εκείνος που μας τύχησε πολλά, ακόμη και τμήματα του εθνικού μας κορμού. Τέταρτον, το προσκύνημα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, εδώ στην Παναγιά, στο Χρυσοβίτσι, αποδεικνύει ότι η Ορθοδοξία και η Εκκλησία ήταν πάντοτε εμβληματικός παρούσες στους μεγάλους αγώνες του έθνους μας και του λαού μας για την υπεράσπιση της πατρίδας και της ελευθερίας. Χρόνια πολλά.